κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις σημερινές υποθέσεις. Καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας, εδώ, στην τηλεόραση Best, ο δικηγόρος πρώτα απ' όλα, αλλά και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, μέλος της Γραμματείας Οργανωτικού και υπεύθυνος για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ο κύριος Διονύσης Αλευράς. Να τον καλησπερίσω. Κύριε Αλευρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Τρεντζούλια, σε εσάς και στους τηλεθεατές του Best. Λοιπόν, από πολιτικές εξελίξεις, δόξα τω Θεώ να έχουμε. Συζήτηση μεγάλη, είχαμε και την πρόταση μορφής τις προηγούμενες ημέρες. Γενικότερα υπάρχει ένας αναβρασμός. Η Τρόικα είναι εδώ στην Ελλάδα, έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις. Υπάρχει αναστάτωση, κοχλάζει θα έλεγε κανείς και η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα με την δομή που υπάρχει σήμερα. Να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Πρόταση μορφής. Ένα σχόλιο. Πώς κρίνατε όλη την διαδικασία όπως την είδατε? Παρατήρησα και διάβαζα και στα social media που γράφατε, είσαστε ιδιαίτερα καυστικός. Ιδιαίτερα καυστικός κυρίως προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, θεωρώ ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε μια συνταγματική και κοινοβουλευτική δυνατότητα που είχε καταθέτοντας την πρόταση δυσπιστίας, αγνώντας όμως τη συγκυρία, πλήττοντας στην κυρία, ενώ η χώρα είναι σε συνεχή και σκληρή διαπραγμάτευση με την Τρόικα, και εξ αντικειμένου υπονομεύοντας ένα αραγές εθνικό μέτωπο που είναι απαραίτητο για την πρόοδο των εξελίξεων. Ήταν μια λοιπόν πρόταση, μια πρωτοβουλία την οποία την κρίνω υπονομευτική εξ αντικειμένου της προσπάθειας της χώρας, μια πρωτοβουλία η οποία έγινε περισσότερο για το Θεαθήνε, επιχειρώντας και να συσπυρώσει θα έλεγα τις εσωτερικές αντιφάσεις που εμφανίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκείνο που είναι απαραίτητο, κύριε Τσερετζούλια, ακριβώς σε αυτή τη συγκυρία, στο δοσμένο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον, είναι η σταθερότητα. Η χώρα διαπραγματεύεται και χρειάζεται σταθερότητα, ισορροπία, ηρεμία. Πολλό δε μάλλον τώρα που με τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών έχει διανυθεί το μεγαλύτερο μέρος αυτούς της δύσκολης προσπάθειας, της δύσκολης πορείας. Νομίζω ότι είμαστε στο λικαβιές μιας νέας εποχής, τώρα που εντοπίζεται η επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας και τώρα που νομίζω η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι μια πραγματικότητα και μάλιστα υπερβαίνει τους αρχικούς υπολογισμούς. Δηλαδή θα έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης των 700 εκατομμυρίων ευρώ, άρα πολύ σημαντικά επιτεύγματα, επαναλαμβάνω, με τις θυσίες του κόσμου, για να ξεφύγουμε από αυτή τη στενοπό και κυρίως να ξεφύγουμε από τον βραχνά του μνημονίου. Πριν έρθουμε και να συζητήσουμε και για τα οικονομικά, για την Τρόικα και γενικότερα πώς βλέπει και το ΠΑΣΟΚ την όλη αυτή κατάσταση, καθώς συμμετέχει και συμμετέχει ενεργά σε αυτή την κυβέρνηση του Αντώνη του Σαμαρά, την συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, παρατηρήσαμε και ακούσαμε διάφορες απόψεις, διαβάσαμε για τις τοποθετήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εστιάζω εκεί πέρα, καθώς ήταν και αυτός που έλαβε την πρωτοβουλία για την πρόταση μορφής. Κάποιοι είπαν ότι δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων ως όφιλε, ως ένας αριστερός αρχηγός κόμματος. Εσείς γράψατε ότι ήταν πολύ λίγος. Γενικότερα είδαμε μια φρασιολογία που δεν δίνει αυτό το πολιτικό πολιτισμό, είπανε κάποιοι. Ποια είναι η άποψη δική σας? Καταρχάς θα σας πω το εξής. Πράγματι έτσι το χαρακτήρισα γράφοντας την άποψή μου και θα το επαναλάβω σε εσάς. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απογοητευτικός με τον πολιτικό λόγο που διατύπωσε, απολύτως επαναλαμβανόμενος, μη εισφέροντας κανένα καινούριο στοιχείο και εξακολουθώντας να ψαρεύει σε θολά νερά σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους. Ακούστε, η χώρα έχει ανάγκη από διατύπωση, αν υπάρχει, άλλης εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Αυτό δεν συμβαίνει, δεν παρατηρείται, δεν εντοπίζεται. Και επίσης θα σας πω και κάτι άλλο. Πέραν του γεγονότος ότι ουδέν συνεισέφερε με την ομιλία του κύριου Τσίπρας, διέκρινα, και επιτρέψτε μου να το πω κύριε Τσετζούλια, και στοιχεία υπερχιλούς πολιτικής ανέδειας στο λόγο του. Και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των πολιτικών του αντιπάλων. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος πολιτικός, έπρεπε
αυτά τα στοιχεία κατά την διατύπωση του λόγου να είναι ανάγλυφα, να προκύπτουν. Δυστυχώς ο πολιτικός του λόγος, όπως σας είπα, ήταν εξαιρετικά αβαθής, επαναλαμβανόμενος, απολύτως αφηρημένος και προσβλητικός για το σύνολο των πολιτικών του αντιπάλων. Δεν θεωρώ ότι η χώρα έχει ανάγκη από τέτοιες πολιτικές συμπεριφορές. Πάντως, θα έλεγε κανείς, και πάλι με αφορμή την παρουσία του, αλλά και γενικότερα τις τελευταίες τοποθετήσεις, γενικότερα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι περισσότερο βάλει κατά του ΠΑΣΟΚ και του Βαγγέλη Βενιζέλου παρά κατά της κυβέρνησης. Ή για την ακρίβεια, βάλει κατά της κυβέρνησης και του Αντώνη Σαμαρά μέσω του Βαγγέλη Βενιζέλου και του ΠΑΣΟΚ. Ακούστε, το βάζετε εξαιρετικά σωστά το ζήτημα. Έχει αποδειθεί σε έναν αγώνα, χρησιμοποιώντας νόμιμα και άνομα μέσα, προκειμένου να πλήξει την πολιτική και ηθική υπόσταση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Ευάγγελου Βενιζέλου. Δηλαδή, του σημαντικότερου πολιτικού παράγοντα για την σταθερότητα της χώρας. Έχει αποδειθεί στον αγώνα αυτό. Επιχείρησε και επιχειρεί να πλήξει κυρίως στο ηθικό πεδίο τον πρόεδρο. Βέβαια, άνθρακες ο θησαυρός. Νομίζω ότι ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ τον προκάλεσε έντονα στη Βουλή ότι αυτά που είχε ψελίσει κατά το παρελθόν για σύσταση εξεταστής επιτροπής για δήθεν ανομήματα πολιτικής και άλλης μορφής με το θέμα των υποβρυχίων, του είπε ότι έχετε αργήσει 25 μέρες κύριε Τσίπρα, σας περιμένω κλπ. Ακούστε, νομίζω ότι η μέθοδη που ο κύριος Τσίπρας ενστερνίζεται και υιοθετεί συμβολίζουν έντονα πολιτικό παρελθόν. Και συμβολίζουν και φανερώνουν μια προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής της χώρας σε ζητήματα και σε θέματα στα οποία δεν υπάρχει βάση ακριβώς για την εκδήλωση αυτών των πρωτοβουλίων. Θέλω να σας πω το εξής. Εμείς λέμε ως πολιτικός χώρος φως παντού, για όλους και για όλα, για όλα τα πολιτικά πρόσωπα που διαχειρίστηκαν πολιτική εξουσία και οικονομικά ζητήματα, και η δικαιοσύνη, κυρία Τσερετζούλια, δόξα τω Θεώ, βασικός πυλώνας του συστήματος της χώρας, κάνει καλά τη δουλειά της. Λοιπόν, επομένως, αυτή η απέλπιδα προσπάθεια ασπήλωσης προσώπων και πολιτικών χώρων δεν οδηγεί πουθενά. Μήπως το κάνει γιατί βλέπει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα? Έχουμε δει, ξεκινήσατε κάμποσοι βουλευτές και φεύγουνε λίγοι-λίγοι. Θα έλεγε κανείς, σε κάθε ψηφοφορία, μεγάλη ψηφοφορία, το ΠΑΣΟΚ έχει απώλειες. Ακούστε. Είδαμε τελευταία και την κυρία Τσάγκρη, η οποία, εντάξει, φλέρταρε καιρό με την έξοδο. Θα έλεγε κανείς ότι έφυγε και... Θα χρησιμοποιήσω πάλι τα social media και το Twitter που λέει κάποιος ότι χάσαμε ένα Σαββατοκύριακο για να πάει η κυρία Τσάγκρη στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ χάνει συνέχεια βουλευτές. Και δημιουργείται και ένα κλίμα ότι πιθανόν κάποιος, αν θέλει να ρίξει την κυβέρνηση, πρέπει να στοχεύσει στο ΠΑΣΟΚ. Μήπως είναι αυτή η πολιτική κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Κοιτάξτε, θα πρέπει καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο, να πω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα συγκεκριμένο, περιορισμένο εκλογικό μέγεθος και μια μικρή αριθμητικά κοινοβουλευτική ομάδα. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα έχει σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος. Έχει σηκώσει ένα τεράστιο φορτίο, κύριε Τσερετζούλια, αναδεχόμενη, μπορεί να πει κανείς, όλα τα ανομήματα της μεταπολίτευσης. Έτσι ερμηνεύεται ο αριθμός ο συγκεκριμένος της κοινοβουλευτικής ομάδας και κάποιες διαφοροποιήσεις που έχουν συμβεί από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Θα έλεγα ότι η στάση της κυρίας Τζάκρη προσωπικά δεν την κατάλαβα. Αναγνωρίζω στο βουλευτή, σε κάθε βουλευτή, το δικαίωμα, απεριόριστα το δικαίωμα της κατασυνείδησης γνώμης και ψήφου. Και βεβαίως αυτό το αναγνωρίζω και στην κυρία Τζάκρη. Όμως, έχοντας παρακολουθήσει όλη αυτή την πορεία, δεν κατάλαβα το χρόνο τον οποίο επέλεξε για να εκδηλώσει την διαφωνία της. Και μάλιστα πότε, κύριε Τζερούλια, όταν η χώρα, και αυτό το λένε όλοι, είναι έτοιμη να κάνει το μεγάλο άλμα, έχοντας επιτύχει πολύ σημαντικά πράγματα, έχοντας, θα έλεγα,
επιτύχει μια εντυπωσιακή δημοσιονομική προσαρμογή. Και τώρα λοιπόν που είμαστε στο ξέφωτο αποφυγής από το μνημόνιο, η κυρία Τζάκρη με την επιλογή της, με τη στάση της, ουσιαστικά δεν το θέλει αυτό να συμβεί. Δεν μπορώ να καταλάβω εάν αυτή τη την στάση και την επιλογή τη συναρτά με διάφορες άλλες εξελίξεις που συνάπτονται με την προσωπική της πολιτική προοπτή. Δεν το ξέρω αυτό. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο που λένε κάποιοι να ακολουθήσουν κι άλλοι. Λένε για 4 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ακόμα. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει και εσείς. Δεν γίνομαι κοινωνός αυτών των ενδεχόμενων. Δεν τα πιστεύω. Έχω την αίσθηση ότι τα επιτεύγματα που παρουσιάζονται σιγά σιγά νομίζω ότι εμπεδώνουν μία, θα λέγα, καταρχήν νυφαλιότητα και ψυχραιμία στους Έλληνες πολίτες και ακόλουθα μία θετική στάση για την πορεία της κυβέρνησης. Που πρέπει να πω, κύριε Τσαρατζούλια, γιατί νομίζω θα μας δοθεί η δυνατότητα και στην πορεία της συζήτησης, συνυπάρχουν αυτά τα δύο κόμματα με εμφανείς και ορατές τις διαφορετικότητές τους. Εις ό,τι αφορά το πολιτικό... ερώτημα που θα έλεγα για την συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας που λένε πολλοί ότι είναι το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι ένα... Χρησιμοποιείται πάντως. Ένας ισχυρισμός απολύτως αναλώσιμος. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η σύμπραξη των δύο κομμάτων επισυμβαίνει και γίνεται για λόγους κέρυας πολιτικής ευθύνης. Είναι δύο διαφορετικά κόμματα με διαφορετικές ιδεολογίες πολιτικές και αξιακό φορτίο. Δεν είμαστε ίδιοι με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Τσαρατζούλια. Είμαστε διαφορετικοί και ως κόμμα και ως ιδεολογία και ως αντίληψη και ως αξία. Όμως το προέχον στην παρούσα συγκυρία αλλά και στην σχετικά πρόσφατη ήταν διάσωση της χώρας. Και με συγχωρείτε. Στην Ευρώπη υπάρχουν παραδείγματα σύμπραξης διαφορετικών κομμάτων σε συνθήκες πολιτικής ηρεμίας και οικονομικής ευδαιμονίας. Εδώ στην Ελλάδα, όπου απειληθήκαμε με καταβαράθρωση και με γκρεμό το να συνυπάρξουν δύο κόμματα προκειμένου να αποφύγουμε τους εφιάλτες, γιατί θα πρέπει να υπάρχει η σπέκουλα του ότι το ΠΑΣΟΚ είναι συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας ή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Ίσως θα έλεγε κανείς αυτό, επειδή εγώ προσωπικά είμαι λίγο νεότερος, θα έλεγε κανείς ότι ήταν η νοοτροπία που και τα δύο κόμματα είχαν περάσει στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή όταν μεγάλωσαν ολόκληρες γενιές με αυτό το διχαστικό ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, ίσως κάποιοι να μην μπορούν ακόμα να το βάλουμε μέσα στο μυαλό τους. Και το βλέπουμε ακόμα και στις βάσεις των δύο κομμάτων. Φαντάζομαι, όπως έχουμε δει και νεοδημοκράτες να λένε «Μα είναι δυνατόν με το ΠΑΣΟΚ» και ΠΑΣΟΚοι προφανώς θα λένε «Μα είναι δυνατόν με τους δεξιούς». Ναι, το ακούω αυτό και σε συζητήσεις και πράγματι έτσι εν πολύ συμβαίνει. Εγώ όμως θέλω να σας πω το εξής και ας καταθέσω τη δική μου πρόταση. Αξιολογώντας το τι πέρασε η χώρα, οι πολίτες, όλοι εμείς, αντιμετωπίζοντας μια πρωτοφανή κρίση που δεν την είχαμε δει στη ζωή μας, που άγγιξε όχι απλά το επίπεδο ζωής μας, αλλά στροβίλησε και ανακάτεψε και ένα σύστημα αξιών που είχαμε, κύριε Τσαρατζούλια, χωρίς να έχω χάσει την ιδεολογία μου και τον πολιτικό μου προσανατολισμό, που ως απλός απλούστατος πολίτης αυτοτοποθετούμε στον χώρο της σύγχρονης κεντροαριστεράς για τη χώρα. Σας απαντώ με ένα επίγραμμα. Για μένα, στον παρόντα χρόνο, προοδευτικό είναι ότι είναι ευρωπαϊκό. Έτσι δίνω τον ορισμό της προοδευτικής πολιτικής πρότασης και πορείας σήμερα. Κύριε Τσαρατζούλια, παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι ένα γήπεδο όπου η πολιτική πλειοψηφία είναι συντηρητικές κυβερνήσεις, παρά το γεγονός λοιπόν ότι η Ευρώπη είναι δεξιά, εμείς λέμε ότι εξακολουθεί να είναι και να παραμένει το καλύτερο, το ασφαλέστερο γήπεδο για να υπάρξουν έθνη, κράτη, πατρίδες, πολίτες. Αυτό λοιπόν το στοίχημα η Ελλάδα, οι πολίτες το κέρδισαν. Η Ελλάδα παραμένει παρά τα προβλήματά της στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως νόμισμα το ευρώ και δίνει μάχη να αποκαταστήσει την κανονικότητά της ως χώρα αλλά και την θεσμική και πολιτική ισοτιμία. Η αλήθεια είναι ότι τους 15-16 τελευταίους μήνες έχει αλλάξει λίγο η εικόνα, κακά τα ψέματα στο εξωτερικό, όχι επειδή είναι ο Μεσσίνος ο Πρωθυπουργός, επειδή οι συγκυρίες ήταν έτσι, η εικόνα προς το εξωτερικό άλλαξε.
άλλαξε και είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον μας χαροποιεί, γιατί βλέπουμε ότι κάτι πάει να γίνει, κάτι πάει να αλλάξει. Ξεκινήσατε τρεις όμως. Και όταν ξεκινήσατε τρεις, είχε μπει ο στόχος φυσικά να σταθεροποιηθεί λίγο η κατάσταση. Στην πορεία τι έγινε, τι χάλασε. Ακούσαμε και τον κύριο Κουβέλη, του κάναμε και ερώτηση που είχε έρθει πρόσφατα εδώ στην Καλαμάτα. Επί της ουσίας έλεγε κανείς, έβαλε κάτω του Πασόκ, έβαλε κάτω του Βαγγέλη Βενιζέλου και αυτός. Και ουσιαστικά εκεί τοποθέτησε, στην στάση που κάτσε ο κύριος Βενιζέλος, την αποχώρηση της Δημάρα από την κυβέρνηση. Τελικά τι έγινε εκεί πέρα, πού χάλασε η σούπα. Σέβομαι απόλυτα τον πρόεδρο της Δημάρ ως πολιτική προσωπικότητα και έχω εκτίμηση και στο κόμμα αυτό και στα στελέχη του κλπ. Επιτρέψτε να σου πω ότι δεν κατάλαβα ποτέ αυτή την πολιτική επιλογή. Ήταν, κύριε Τσαρτζούλια, μια πολιτική επιλογή προφανούς αμφιθυμίας. Δηλαδή, ο κύριος Κουβέλης, αναλογιζόμενος σε ένα κόστος πολιτικό, το οποίο ασφαλώς έχει η κυβερνητική δραστηριότητα, δεν είναι δυνατόν να συμμετέχεις και να ασκείς κυβερνητικές ευθύνες και να μην αναβάλεις πολιτικό κόστος. Δεν γίνονται αυτά. Στην δρόσα πολιτική και στη ζωή. Θεώρησε ότι η Δημάρ δεν θα πρέπει να αποτελεί τον τρίτο κυβερνητικό εταίρο και αποχώρησε. Νομίζω, κύριε Τσαρτζούλια, ότι αυτό έχει αρχίσει, δεν στέκομαι στις προσεγγίσεις τις δημοσκοπικές, έχει αρχίσει και στοιχίζει στο εκλογικό μέγεθος. Πάντως θα λέγει κανείς ότι ήταν πιο δύσκολη η απόφαση του να μπει σε μια τέτοια κυβέρνηση όντας με αριστερές ρίζες στο κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς, πιο αριστερές από το Πασόκ, έτσι, δεν ένα κέντρο αριστερό κόμμα, ήταν ένα αριστερό κόμμα. Ήταν πιο δύσκολη η απόφαση του να μπει παρά του να συνηγορήσει, να συμμετάσχει σε κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Πραγματικά. Δηλαδή, αυτό που λέει ο κόσμος είναι ότι έπρεπε να σπάσει αυγά. Δεν σπάσανε τα αυγά τότε. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, σας είπα και πάλι ότι είναι άλλο πράγμα η θεωρία από την πράξη. Να ασκείς κυβερνητικές ευθύνες. Και εδώ να σας υπενθυμίσω αυτό που είπα στην αρχή της συζήτησής μας, τι τεράστιο, τι δυσανάλογο κόστος έχει αναλάβει η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Όπου αγνοεί την επίδραση και την επίπτωση σε εκλογικό μέγεθος της γνώμης των πολιτών, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ο μείζων της διάσωσης της χώρας και της παραμονής. Ναι, αλλά θα έλεγε κάποιος κακοπροαίρετος ότι είναι και λίγο ανάγκη αυτή τη στιγμή για το Πασόκ. Έχει πάρει την κατιούσα. Και δημοσκοπικά το βλέπουμε αυτό. Και στην κοινωνία μέσα έχει χαθεί αυτή η φλόγα. Ακούστε, κύριε Τσαρτζούλια, το Πασόκ θα το βόλευε να μην εκπληρεί ως εταίρος δια των προσώπων του κυβερνητικά καθήκοντα. Θα το βόλευε πολύ το Πασόκ να είναι στην ηρεμία οχυρωμένο της αντιπολίτευσης, να διατυπώνει τον πολιτικό του λόγο και να αρχίσει να διευρύνει το εκλογικό του μέγεθος. Αυτό ήταν μια εύκολη επιλογή και μια, θα έλεγα, εποφελής για το ίδιο τακτική. Πόσο μπορούσε όμως αυτό να ήταν εφικτό με δεδομένο ότι είχαν πάρθει κάποιες αποφάσεις νωρίτερα. Δηλαδή, ναι, δεν θα μπορούσε ξαφνικά ένα Πασόκ να στραφεί ενάντια στην πολιτική που το ίδιο ακολούθησε. Ακούστε, εδώ λοιπόν, ακούστε κύριε Τσαρτζούλια, ναι, σε αυτό που λέτε συμφωνώ, αλλά θα μπορούσε επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο ζήτημα να διαφοροποιηθεί και να φύγει. Ακούστε, βάλατε ένα τεράστιο θέμα. Οι Έλληνες πολίτες, η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να κάνει τις αξιολογήσεις της. Το Πασόκ όταν το 2009 παρέλαβε αυτό το δραματικό, τη δραματική κατάσταση του ελλείμματος, όταν η χώρα χρειάζονταν 60 δις ευρώ το χρόνο για να λειτουργήσει, έπρεπε να λάβει κάποιες αποφάσεις, οι οποίες δεν είχαν θεωρητικό χαρακτήρα, ήταν άμεσες. Θεωρώ λοιπόν, πέρα από τα λάθη και τις παραλήψεις, οι επιλογές που έγιναν το 2009 ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να δει ποιοι τότε διαφοροποιούνταν, τι έλεγαν και σήμερα τι πολιτική ακολουθούν. Το Πασόκ δεν άλλαξε ρότα. Το Πασόκ αυτά έλεγε να αναδεχθεί. Θέλετε να σας πω κάτι. Οι επιλογές που έκανε τότε ο Πρωθυπουργός για μένα συνιστούσαν μονόδρομο. Ξέρετε τι μπορώ ως πολίτης να καταλογίσω στον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά ακόμα και στη σημερινή κυβέρνηση. Ότι δεν έχει τρέξει διαρθρωτικές αλλαγές και μεταβολές στο εσωτερικό της χώρας. Ναι, τώρα με βάζετε σε μια διαδικασία να απαντήσω και ως πολίτης ότι το Πασόκ δεν ήταν εκείνο που δεν τα έβαλε με το κράτος
το κράτος το οποίο όμως το είχε χτίσει το ίδιο το Πασόκ. Ακούστε. Δηλαδή το Πασόκ τότε, θυμόμαστε όλοι πολύ καλά, δεν έβαλε κάτω συντεχνιών που είχε το ίδιο δημιουργήσει. Ακούστε. Αυτό που λέγαμε βαθύ Πασόκ, το γνωρίζετε πολύ καλά. Θα σας πω το εξής και ξεχάσετε για λίγο, την ξεχνώ κι εγώ, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής στην όποια ιδιότητα φέρω. Και ας πω το εξής, αν μου ζητήσετε να αξιολογήσω την, συνολικά την πορεία του Πασόκ, θα σας απαντήσω με συνέστηση λόγου και ευθύνης ότι το πρόσημο που βάνω για την κυβερνητική πορεία του Πασόκ είναι απολύτως θετικό για τη χώρα. Mm-hmm. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι επί των ημερών, επί των κυβερνήσεων Πασόκ, οι Έλληνες πολίτες έζησαν τις ευτυχέστερες στιγμές της ζωής τους. Μεδανικά. Της μεταπολιτευτικής. Μεδανικά. Ακούστε, δείτε. Μεδανικά. Το θέμα είναι ότι υπήρχε και μια συγκεκριμένη, έστω περιορισμένη ελληματική οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα. Να σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Να ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Λοιπόν, η χώρα συνδέθηκε με μεγάλες στιγμές, εις ό,τι αφορούσαν την ένταξή της στην οικογένεια της Ευρώπης, την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων, των Ολυμπιακών Αγώνων κλπ. Λοιπόν, η Ελλάδα είχε μια θέση κατάταξη στην παγκόσμια, στο παγκόσμιο σύστημα των κρατών, στην 20η θέση. Και σήμερα, παρά τα προβλήματά της, έχει υποχωρήσει και είναι στην 28η. Παραμένει όμως το σύνολο 170-180 χωρών που υπάρχουν. Ακούστε, το Πασόκ ασφαλώς δεν τα έκανε καλά. Δεν άγγιξε αυτά τα ζητήματα που λέτε. Την λειτουργία του κράτους. Τη λειτουργία των θεσμών. Εξέθρεψε αυτό το κράτος. Ακούστε, αν δείτε, το κράτος δεν το εξέθρεψε. Το κακό κράτος, το κακέκτυπο κράτος δεν το εξέθρεψε μόνο το Πασόκ. Δεν κυβέρνησε μόνο το Πασόκ. Δεν διαφωνώ. Δεν είμαι ούτε με τους μεν ούτε με τους δε. Εγώ μεταφέρω το εξής, ότι εσείς οι ίδιοι λέτε, εσείς οι ίδιοι πλέον λέτε, δεν ήθελα ότι πάμε τη συζήτηση εκεί πέρα, αλλά μας πάει. Οι συνδικαλιστές του Πασόκ, να το μεταφέρω τελείως απλά όπως το λέει και ο κόσμος, αλλά και λίγο και ως πολύ, και εσείς, τα στελέχη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη και οι συνδικαλιστές του Πασόκ πλέον έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέτε. Και είναι αυτό που θέλετε να αποφύγετε πλέον. Αυτό το κακό κράτος, η κακή δημόσια διοίκηση που μας οδήγησαν πολύ και εδώ. Ακούστε, κοινωνίες, θέλω να σας πω το εξής. Βεβαίως τα δέχομαι αυτά, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Δεν υπάρχουν κοινωνίες ιδανικές, κοινωνίες αγγελών πουθενά. Σαφέστατα. Δεν θα διαφωνήσω. Η ζωή έχει προβλήματα. Εγώ θέλω να σας πάω. Ελεύθερη οικονομία, ναι, ακριβώς. Εγώ θέλω να σας πάω σε μια σειρά προηγμένων κρατών, στην Ευρώπη και αλλού, όπου αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο λειτουργίας της καθημερινότητας και σε επίπεδο παροχής υγείας και ένα σωρό ζητήματα. Κοιτάξτε, η πολιτική είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει διαρκώς να αναζητά λύσεις και να δίνει συνταγές αντιμετώπισης των προβλημάτων των κοινωνιών διαχρονικά. Σας είπα λοιπόν και διέταξα πολύ σύντομα ότι το Πασόκ εκτιμώ ότι έχει εισφέρει στην πολιτική ζωή της χώρας. Ωραία, εγώ θα κρατήσω αυτό. Δεν θέλω να ανοίξουμε κουβέντα για το παρελθόν. Να κοιτάξουμε το μέλλον, να κοιτάξουμε από εδώ και στο εξής, γιατί το ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε νομίζω όχι, ότι και ο κόσμος το αξιολογεί. Πρέπει όμως, μπούμε... θέλω να πω μία μόνο κουβέντα. Παρακαλώ, και παρακαλώ. Να πάμε στο οποίο... ακούστε να δείτε. Αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα σέβομαι και τιμώ και εκτιμώ την γνώμη του ελληνικού λαού, ο οποίος με την ψήφο του και με την ετοιμιγορία του δημιουργεί και νομιμοποιεί δεδομένα και γεγονότα. Απολύτως σεβαστά. Θέλω να χαρακτηρίσω ότι η ψήφος του ελληνικού λαού, τουλάχιστον στις τελευταίες εκλογές, ήταν προϊόν μιας δικαιολογημένης ταραχής και αγανάκτησης που είχε ο κόσμος όταν είδε δραματικά να μειώνεται το εισόδημά του και να υπάρχει αδυναμία ανταπόκρισης στα καθημερινά χρειώδη. Όταν υπάρχει, κύριε Τσερατζούλια, τέτοιου είδους προβλήματα στον κόσμο, στα νοικοκυριά και στην κοινωνία, επόμενο είναι η ψήφος να είναι μία ψήφος τιμωρός εκείνων που κυβέρνησαν τη χώρα. Εγώ επιζητώ από τον Έλληνα πολίτη με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία να αξιολογήσει. Υπενθυμίζοντας στον κόσμο ότι δεν υπάρχουν, θα έλεγα όπως σας είπα και πριν, κοινωνίες αγγέλων. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές και λύσεις. Πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ. Πρώτα, η εκάστοτε πολιτική μας ηγεσία. Δεύτερον, η συνδικαλιστική ηγεσία της χώρας. Και τρίτον, εμείς οι ίδιοι. Εμείς είμαστε άμυροι ευθυνών. Ο κόσμος ξέρει ότι δεν υπάρχουν ούτε μαγικές λύσεις ούτε μαγικά ραβδιά. Κάποιοι επικαλούνταν όμως και μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδάκια. Δεν θέλω να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Θέλω να έρθουμε στο σήμερα. Είχατε πει
το προηγούμενο διάστημα ερωτηθείς τότε για το αν θα ανανύψει το ΠΑΣΟΚ, αν λίγο μετά το συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε πάλι μια συζήτηση κάπου αλλού. Είχατε πει τότε ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανέβει και πάλι όταν θα ανέβει η χώρα. Ναι. Εξακολουθείτε να το πιστεύετε αυτό? Τα μηνύματα που λαμβάνετε από την κοινωνία είναι σε αυτή την κατεύθυνση ή βλέπετε πλέον ότι κάπου έχει κοπεί ο σύνδεσμος, κάπου έχει χαθεί αυτή η επαφή που κάποτε κυριαρχούσε στις σχέσεις κόμματος κοινωνίας? Ακούσατε, εξακολουθώ και πιστεύω ότι υποχωρώντας τα ζητήματα τα οικονομικά και τα συναφή που αντιμετωπίζει ο κόσμος, νομίζω ότι το πολιτικό πεδίο θα ηρεμήσει και ο Έλληνας πολίτης ακιδεμόνευτα και νυφάλια θα δώσει, δεν μπορώ να προσδιορίσω την κλίμακα, στήριξη και ενίσχυση στο ΠΑΣΟΚ υπό την έννοια του βασικού φορέα της κεντροαριστεράς. Ακούστε, και πολιτικά και φιλοσοφικά η χώρα έχει ανάγκη από έναν δεύτερο πυλώνα υποστήριξης του πολιτικού συστήματος. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει και να λειτουργήσει ο δικοματισμός Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, ευκαιριακός και συγκυριακός. Ακούστε. Το θεωρείτε ακραίο κόμμα? Δεν το θεωρώ ακραίο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι δύναμη, δεν είναι πολιτική δύναμη ευθύνης, δεν είναι πολιτική δύναμη λογικής. Και η χώρα έχει ανάγκη από πολιτικές δυνάμεις που συνδυάζουν και την ευθύνη και τη λογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσερατζούλια, αδυνατεί να ομογενοποιηθεί και να τυθασεύσει τις συνιστώσεις του. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαρτίζει ένα εντυπωσιακό αμάλγαμα ετερόκλητων στοιχείων, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά δε την κοινωνία, λέω ότι δεν έχουν στεγαστεί, ούτε έχει στεγάσει το όνειρό του Έλληνας πολίτης στο ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε μία ψήφος διαμαρτυρίας για ό,τι μεσολάβησε στη χώρα και νομίζω, καταρχάς να σου πω κάτι, ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ο πολιτικός του λόγος ήταν ή αποτελούσε μία εφαρμόσιμη πολιτική, θα έπρεπε να έχει υπερβεί και να έχει φτάσει ποσοστά δημοσκοπικά, έστω εντυπωσιακά. Βλέπετε ότι υπολείπεται της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό κάτι σημαίνει. Εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει, επιτρέψτε μου τη φράση, εκλογικά στο ταβάνι. Δεν έχει από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Και δεν έχει, ξέρετε γιατί? Γιατί σας είπα ότι δεν έχει πρώτον διευκρινισμένο πολιτικό λόγο. Δεύτερον, ότι είναι ένα ετερόκλητο μείγμα πολιτικών απόψεων και πολιτικών αντιλήψεων. Τρίτον, είναι μια δύναμη πολιτική η οποία επικίνδυνα μετεωρίζεται, μένω στην Ευρώπη, φεύγω από την Ευρώπη. Είναι μια πολιτική δύναμη η οποία δεν έχει λύση αν μένουμε ή φεύγουμε από το ευρώ. Αυτές τις τελευταίες προσπάθειες του κυρίου Τσίπρα στα ταξίδια του στο εξωτερικό να δώσει το στίγμα ενός σύγχρονου και ρεαλιστή πολιτικού δεν είναι πιστευτές, δεν είναι ειλικρινείς, διότι βλέπετε ευθύς αμέσως να υπάρχει αντιπαράθεση απόψεων από το εσωτερικό του κινήματος. Έμαθε από ροντέο πάντως και προκάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να μπουν στην αρένα. Επιτρέψτε μου να πω μόνο να κάνω ένα σχόλιο. Ακούστε. Παρακαλώ. Δηλαδή, εντάξει, εγώ ξέρετε, είμαι σε ένα χώρο, έχω έναν μεγάλο σεβασμό και μια πλέργεια εκτίμηση στο πρόσωπο του πρόεδρου και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ναι, νομίζω ότι δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να αντιπαρατεθεί σε κανένα επίπεδο με τον Ευάγγελο Βενιζέλου. Σε κανένα. Ούτε στο πολιτικό, ούτε στο επιστημονικό, ούτε στη διαδρομή, ούτε πουθενά. Γι' αυτό θα φυγομαχεί. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα τον προκαλεί και ο κύριος Τσίπρας θα φυγομαχεί. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα. Είχαμε την γαλάζια πολυκατοικία με μια διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας που ήταν ο βασικός πυλώνας στην κεντροδεξιά. Τώρα στην κεντροαριστερά, εκεί και αν κοχλάζει το τοπίο, βλέπουμε Δημοκρατική Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ που για κάποιους θα πρέπει να κυριαρχήσει, για άλλους θα πρέπει να είναι απόν. Βλέπουμε κινήσεις από τον Ανδρέα τον Λοβέρντο, από διάφορους ανεξάρτητους βουλευτές, από διάφορες άλλες δυνάμεις. Κίνηση και πρωτοβουλία των 58, εμένα θα μου επιτρέψετε να πω, μου θύμισε πολύ Σιμίτη και εξυγχρονισμό. Κάποια πρόσωπα που είδα εκεί πέρα, δεν μπορώ να πω ότι βλέπω κάτι καινούριο. Είναι προσωπική άποψη, την καταθέτω και την βάζω στο τραπέζι του διαλόγου. Πώς βλέπετε όλη αυτή την κίνηση και τι ρόλο μπορεί να παίξει το ΠΑΣΟΚ? Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι ο πρωταγωνιστής? Πρέπει το ΠΑΣΟΚ, εάν δει ότι
δεν μπορεί να πρωταγωνιστήσει, να κάνει πίσω και να πάμε σε έναν νέο φορέα. Τι πρέπει να γίνει γενικότερα στην κεντροαριστερά? Καταρχάς θα σου πω ότι μ' αρέσει και με ευχαριστεί ιδιαίτερα το ότι υπάρχει μια κινητικότητα σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση της κεντροαριστερής παράταξης. Μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρώ τις πρωτοβουλίες του διαλόγου των ενεργειών που εκδηλώνονται το τελευταίο χρόνο σε πολλά επίπεδα. Θέλω να σου πω ότι πιστεύω ακράδαντα ότι δεν μπορεί να υπάρξει κεντροαριστερά χωρίς το ΠΑΣΟΚ. Επίσης θεωρώ εξόχως ανιστόρητη την άποψη εκείνη που υποδηλώνει άκρατη σκοπιμότητα να διαλυθούν τα κόμματα. Ακούσαμε και αυτό, τα υπάρχοντα κόμματα, δεν το ΠΑΣΟΚ, η ΔΜΑΡ, δεν ξέρω εγώ ποια άλλα σήματα, και εκ του μηδενός να επιχειρήσουμε την ανίχνευση και τη συγκρότηση αυτού του χώρου. Ακούστε, οι πρωτοβουλίες, όπως σας είπα, εξελίσσονται. Υπάρχουν προβλήματα. Εγώ είδα με πολύ καλό μάτι, κύριε Τσερετζούλια, την πρωτοβουλία των 58. Των 58. Διέκρινα μέσα στην κίνηση αυτή που υπογράφουν και πολιτικά μεγέθη και επιστημονικά αναστήματα, έντιμους ανθρώπους, οι οποίοι καλούν και τη ΔΜΑΡ και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα σε διάλογο, προκειμένου, και εκεί θα βρεθεί, κύριε Τσερετζούλια, η ισορροπία. Η ισορροπία της συνύπαρξης. Όταν ο διάλογος είναι σε πλήρη εξέλιξη και όταν επιχειρηθεί η συγκρότηση αυτής της μεγάλης, της ευρείας παράταξης. Αυτό, ακούστε, αυτό θα συμβεί. Αυτό θα χωρίσει. Αυτό θα πραγματοποιηθεί. Διότι είναι ανάγκη. Όχι απλά τον καιρό. Βλέπετε εξελίξεις άμεσα? Εγώ θεωρώ ότι, νομίζω, να το οριοθετήσω χρονικά. Ευρωεκλογές. Ακριβώς, ορίζοντας τον ευρωεκλογό, νομίζω ότι. Ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο των δυνάμεων. Είναι η αίσθησή μου ότι εκεί θα υπάρχει ένας νέος πόλος που θα ζητήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Πιστεύετε ότι εκεί θα χωρέσουν όλες οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς? Νομίζω ότι. Ακόμα και η ΔΜΑΡ, γιατί ακόμα και εκεί είδαμε διαφωνίες. Είδαμε τον κύριο Λικούδη να διαφωνεί με τον κύριο Κουβέλη. Γενικότερα, αυτό σας λέω, κοχλάζει λίγο. Είναι ένα διαμορφούμενο τοπίο το οποίο δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Είδαμε, για παράδειγμα, κάποιους που, ενώ στην αρχή ήταν με πολύ ωραία ματιά την κίνηση των 58, μόλις εμφανίστηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σεσιμίτης, ξαφνικά αποχώρησαν. Ακούστε, θεωρώ ότι παρατηρούνται, ο διάλογος, όπως σας είπα, εμφανίζει διακυμάνσεις, εντοπίζονται προβλήματα. Όμως υπάρχει ένα στοιχείο που οφείλει να ενοποιήσει όλους τους συνδιαλεγόμενους. Είναι η περίπου ενιαία ιδεολογία. Κεντροαριστερά, αυτό το επιχείρημα, κύριε Τσερετζούλια, οφείλει να είναι η σύγχρονη εκδοχή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Θα μπαίνατε στη διαδικασία να συγκατοικήσετε σε μια πολυκατοικία με διαχείριση κάποιο άλλο κόμμα? Εννοείται. Εννοώ ότι θα μπαίνατε στη διαδικασία και στην λογική και στην συζήτηση σε έναν φορέα να μην ηγείται απαραίτητο στο ΠΑΣΟΚ, αλλά, παράδειγμα, η Δημοκρατική Αριστερά ή κάποιος άλλος φορέας. Ακούστε, αυτό θα το επιβεβαιώσει, θα το ανατρέψει η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να προσέλθουμε στο διάλογο χωρίς ηγεμονισμούς, χωρίς κομπορημοσύνες, αλλά θέλουμε να αξιώσουμε αυτού του είδους τις συμπεριφορές και από τους συνομιλητές. Θα μπείτε σε αυτή την διαδικασία πέρα από τις ευρωεκλογές και ίσως σε κάποιες πιθανότητα συμμαχίες και στο κομμάτι των αυτοδιοικητικών εκλογών? Δηλαδή, μέσα από την ανάδειξη ανθρώπων που προέρχονται από την κεντροαριστερά γενικότερα, να μην έχουν πολιτική ταυτότητα? Ξέρετε, νομίζω ότι ευκολότερα στο πεδίο της αυτοδιοίκησης μπορεί να υπάρξει όσμωση και σύμπραξη σε αυτοδιοικητικό πρόταγμα, σε προοδευτικό αυτοδιοικητικό πρόταγμα. Δεν έχει ακόμα, παρά το γεγονός ότι το ερμηνεύω όμως και θα σας πω ότι δεν απέχει πολύ ο Μάιος, βλέπετε ότι το αυτοδιοικητικό περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο δημών όσο και σε επίπεδο περιφερειάς, είναι αδιαμόρφωτο ακόμα. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν κυρίαρχα προβλήματα στην ελληνική κοινωνία και στην πολιτική ατζέντα. Σημαντικότερα, μείζωνα διακυβεύματα έχουν, λοιπόν, επειδή αυτά υπάρχουν, καθυστερήσει στο διάλογο. Όμως θα ξεκινήσει. Εκεί παρατηρείται και μια κινητικότητα
που έχει να κάνει και με τον εκλογικό νόμο. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Να βάλουμε μια τελεία, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε σε πολύ λίγα λεπτά. Θα επανέλθουμε για να πούμε για αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και για τα υπόλοιπα κόμματα. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.